κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε για όλα τα νεότερα για την μεγάλη πυρκαγιά που μένεται από τις 11 το βράδυ εδώ στις Αχαρνές. Βρισκόμαστε στη γέφυρα Τατοίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο σημείο. Μπορείτε όμως στο βάθος πίσω να δείτε τις φλόγες οι οποίες κατακαίνε την περιοχή. Φαίνεται πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξέσπασε μέσα στο ρέμα της Χελιδονούς μεταξύ της λεωφόρου Καραμανλή και της Τατοίου και καίει αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις πληροφορίες μας σε οικοπαιδικούς χώρους αλλά και στους αύλους χώρους επιχειρήσεων. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ήδη έχει μπει σε επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο των Αχαρνών έχει μπει σε τουλάχιστον 2 εργοστάσια, ένα ξυλίας και ένα με πλαστικά, ενώ καίγονται και αποθήκες και η πυροσβεστική επιβεβαιώνει ότι η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή καίει μέσα στις επιχειρήσεις, όμως επειδή είναι σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Οι δυνάμεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς στο σημείο. Έχουν φτάσει 88 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 24 οχήματα. Έχουμε υδροφόρες των Δήμων. Οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, περνούν συνεχώς υδροφόρες και από το σημείο, ενώ επιχειρούν και εθελοντές πυροσβέστες. Πριν από λίγο επιχειρούσαν να περάσουν από το σημείο και άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις τους στο σημείο για να δουν τι συμβαίνει και υπήρξε και μια ένταση με την αστυνομία. Να σας πούμε ότι έχουν ηχήσει μέχρι στιγμής 212. Το πρώτο ήταν για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι των γύρω περιοχών και το δεύτερο ήταν για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες ούτως ώστε να προστατευτούν από τον καπνό. Ήδη πρέπει να σας πω ότι η ατμόσφαιρα ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε αρκετά μακριά από το σημείο είναι αποπνικτική, ενώ υπάρχουν και πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη λεωφόρο Καραμανλή, στην περιοχή των Αχαρνών, έχουμε εκτροπές των οχημάτων από το ύψος της οδού Φουντουκιάς στο ρεύμα ανόδου και από το ύψος οδού Δεκελία στο ρεύμα καθόδου. Όπως επίσης διενεργούνται εκτροπές των οχημάτων στην περιοχή των Αχαρνών, στη συμβολή των οδών Σπύρου Βρετού και Κύπρου στο ρεύμα προς Σπύρου Βρετού. Επίσης, δυστυχώς είναι και αρκετά έντονες οι ρηπές του ανέμου, 3 μποφόρ, όμως σύμφωνα με την πυροσβεστική μπορεί να φτάνουν ακόμα και ρηπές 6 μποφόρ. Για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.